οι εκλογές τελειώσανε. Από σήμερα φοροκαταιγίδα. Καμία φορολογική απαλλαγή και από 22-42% η φορολογία. Και τα δυσκολότερα έρχονται. Τίποτα άλλο. Οι εκλογές τελειώσανε. Ναι. Από σήμερα ναι. Φοροκαταιγίδα. Από 22-42% και καμία φορολογική ελάφρυνση. Ελάφρυνση, μάλιστα. Πού το μάθεις αυτό. Το μάθεις εδώ. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα τους δούμε και αυτούς εδώ χάμω. Θα τους δούμε. Φτάνουν αρλούμπες. Αυτό τίποτα δεν κάνουν. Κάνουν τίποτα. Φορολογία στη φορολογία, πείνα-πείνα, ανεργία-ανεργία. Τι να πεις. Η καταιγίδα ποιος την έφερε. Αν δεν θέλαμε λιτότητα, να μην ζητούσαμε δανεικά. Έτσι είναι. Δεν θέλεις λιτότητα, μη ζητάς δανεικά. Από τους απ' έξω. Καμία φορο... Εμείς τα ζητήσαμε. Καμία φοροαπαλλαγή, τίποτα από 20. Α, καλά. Η πολιτική εσωτερική φοροαπαλλαγή, ναι. Αυτό είναι ζήτημα εσωτερικό. Κανένας δεν τους είπε τους Έλληνες κυβερνώντας να βάλουν φόρους σε όλο τον κόσμο. Τους είπε να κόψουν το κράτος, να οικονομήσουν λεφτά. Δεν τους είπα να βάλουν φόρους για να μαζέψουν λεφτά. Αυτά τα κάναν μόνοι τους. Πού πάμε, που το κακό στο χειρότερο, δεν είναι. Γι' αυτό παρακαλούμε να έρθει η Βασιλεία του Θεού να λύσει τα προβλήματα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, όσον και να προσπαθούν. Μόνο η Βασιλεία του Θεού θα λύσει τα προβλήματα. Κοιτάξτε, ύστερα από τόσα λάθη που έχουν γίνει εδώ και 40 χρόνια, κάποτε αυτοί οι δανειστές θέλουν να πάρουν και αυτοί κάποτε τα λεφτά τους πίσω. Μας δανείζανε. Δεν δίναμε πίσω τίποτα. Τους γράφαμε, με συγχωρείς, τους γράφαμε. Δεν τα δίναμε τα λεφτά πίσω. Επόμενο ήρθε μία μέρα, μας βάλαν το ζωνάρι στη κοιλιά, μας το σφίξανε καλά. Εδώ και τώρα θα πάρουμε τα λεφτά, τελείωσε. Και τα πήρανε μέσα σε 5 χρόνια. Το μεγάλο ποσό πήραν σε 5 χρόνια, το μεγάλο ποσό. Τα υπόλοιπα θα πάνε τώρα περαιτέρω.